Κουμπί σήμερα και πάρα πολύ γέλιο γενικώς και πάρα πολλά βιντεάκια. Το πρώτο θα το δείτε αμέσως τώρα. Έχει να κάνει με φιλιά, με το φιλί της αγάπης συγκεκριμένα, μιας και είναι της ημέρας το φιλί της αγάπης. Σε ποιον θα δώσουν οι διάσημοι το φιλί της αγάπης, ερωτηματικό, η απάντηση στο βίντεο, αμέσως. Φίλα με ακόμα, φίλα με ακόμα, όλα τα άλλα ηχούν μακρινά, ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού. Το φιλί είναι η πιο γλυκιά κίνηση για να εκφράσει κανείς τα πιο αληθινά του συναισθήματα. Την αγάπη, τη συμπόνια, ακόμη και τη συγχώρεση. Η σημερινή γιορτή, η γιορτή της αγάπης, φέρνει στην πρώτη γραμμή το φιλί. Ας δούμε λοιπόν φέτος οι αγαπημένοι διάσημοι σε ποιους θα ήθελαν κυριολεκτικά και μεταφορικά να δώσουν το δικό τους φιλί της αγάπης. Την πιο ευαίσθητη και πιο τρυφερή της πλευρά μας αποκάλυψε μία από τις πιο όμορφες και πιο εντυπωσιακές γυναίκες του θεάτρου και της τηλεόρασης. Η μέρος του Πάσχα για τη Μαρία Κορινθίου είναι γεμάτη σε αναμνήσεις και νοσταλγία για ένα πρόσωπο που αγαπούσε πολύ και που, όπως μας είπε, κουβαλάει πάντα μέσα της. Τη γιαγιά της που έχασε πριν από 2 χρόνια. Το φιλί της αγάπης όμως και φέτος η Μαρία Κορινθίου θα το δώσει στο σύζυγό της Γιάννη Αϊβάζη και περισσότερο στην κορούλα της την Ισμήνη. Όπως χαρακτηριστικά μας είπε, είναι η ψυχή μου, η ζωή μου, η αναπνοή μου, το κοριτσάκι μου, είναι η μεγαλύτερη μου αγάπη, η απόλυτη αγάπη. Γοητευτικός, εύστοχος και πάντα πνευματώδης, ο Νίκος Μάνεσης θα ευχηθεί φέτος, όπως μας είπε, το θεοδράμα και η Ανάσταση του Θεανθρώπου να φωτίσουν και να καθοδηγήσουν σωστά την Άγγελα Μέρκελ στις αποφάσεις που αφορούν τη χώρα μας, κυρίως για να έχουν τα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον. Θα της έδινα το φιλί της αγάπης, ελπίζοντας το αναστάσιμο μήνυμα να ενεργοποιήσει εκείνο το κομμάτι του εγκεφάλου της που έχει να κάνει με το μέγα έλεος. Και αν το αναστάσιμο φιλί του Νίκου Μάνεση δεν είναι αρκετό, φέτος η Άγγελα Μέρκελ θα εισπράξει σίγουρα ένα ακόμη. Όπως μας είπε, ο Κώστας Καραφώτης θα δανειστεί τους στίχους που έχει γράψει ο Κώστας Τουρνάς. «Άνθρωπε αγάπα». Άνθρωπε αγάπα, τη φωτιά στο μάτα και τη δύναμη σου, δώσ' στο φιλί σου. Με τη σκέψη αυτή, το φετινό φιλί της αγάπης θα το έδινε στη Γερμανίδα Καγκελάριο. Σε αυτό το φιλί θα έβαζα όλη την ενέργεια και τη δύναμή μου να αλλάξει τρόπο σκέψης και να μας σεβαστεί ως έθνος και να κατανοήσει τα δεινά που ζούμε. Ο γοητευτικός Στέφανος από το σίριαλ του Αντένα είναι στιγμές. Ο ταλαντούχος Βασίλης Μπισμπίκης μας αποκαλύπτει την τρυφερή, δοτική και ευαίσθητη πλευρά του, δίνοντας το δικό του αναστάσιμο φιλί στα παιδιά, που όπως μας είπε, είναι το μέλλον και πρέπει να είναι ευτυχισμένα. Θα έδινα το φιλί της αγάπης στο χαμόγελο του παιδιού, με την ευρύτερη έννοια, και στην εθελοντική οργάνωση, αλλά και γενικότερα στα παιδιά όλου του κόσμου. Δεν ξέρω τι λένε τα άστρα για αυτές τις ημέρες, η γλυκύτατη Ασημπίλη όμως είναι έτοιμη να εκφράσει την αγάπη της όπως επιτάσσει το μήνυμα του Πάσχα. Όσο για το φιλί της αγάπης, αποδεικνύει για μία ακόμη φορά την τρυφερή και φιλόζωη πλευρά της και επισημένοντας ίσως την κάποια απογοήτευσή της από μερικούς ανθρώπους, μας είπε. Θα έδινα το φιλί της αγάπης σε ένα ζωάκι, γιατί είναι τα μόνα που δεν σε απογοητεύουν σε αυτή τη ζωή. Πολύ ωραίες απαντήσεις. Mm. Πολύ ωραίες απαντήσεις. Ναι, και διαφορετικές και πολύ ωραίες απαντήσεις. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι πιο πολύ μου άρεσε η απάντηση του Βασίλη Μπισμπίκη, βέβαια, που θα έδινε το φιλί της ζωής στο χαμόγελο του παιδιού με την ευρύτερη έννοια. Mm. Το βρήκα μια πάρα πολύ, πολύ τρυφερή και ιδιαίτερη πολύ, απάντηση του Βασίλη και της Άσης. Βέβαια... Η Μάνεση δεν σου έκανε εντύπωση του που λέει ότι θα το δίνει στη Μέρκελ. Ναι, ναι δεν θα έδινε για κανένα λόγο φιλί στη Μέρκελ. Ούτε για να βρει έλεος, γιατί δεν πιστεύω ότι θα το βρει, ούτε και όσο και αν τη φυλάξει. Σκληροπυρηνική. Βγάζει ένα πολύ σκληρό προφίλ. Ναι. Υπάρχει το χαστούκι της αγάπης. Το χαστούκι της αγάπης. Αυτό θα δίναμε εκεί πέρα. Το χαστούκι της αγάπης είναι και τραγούδι του Πλούταρχου. Δεν έχει σαν δικό, μάλλον. Τραγούδι του Πλούταρχου που έγραψε ο Βαλεντίνο με τον Χριστόδουλο, το χαστούκι της αγάπης.
Ναι. Δεν θα έδινε κανένα λόγο, φίλε. Κάτσε σε κάτω. Δεν θα έδινε κανένα λόγο ότι εγώ φίλε στη Μέρκελ. Ούτε για πλάκα. Είναι μια αλλά, πρόκληση. Όμως. Καταλαβαίνω πώς το λέει ο κύριος Μάνεσης, αλλά δεν. Όχι. Νομίζω πιο πολύ από όλες μου άρεσαν οι απαντήσεις του Βασίλη Μπισμπίκη και της Άσης Μπίλιου. Αυτές οι δύο. Για το, με το ζωάκι και τα παιδιά όλου του κόσμου. Έχουμε όμως και δεύτερο μέρος του βίντεο, οπότε για πάμε, γιατί θα έχουμε σίγουρα και άλλες ωραίες απαντήσεις να δούμε. Το φιλί της αγάπης δίνουν και άλλοι διάσημοι, ακολουθώντας το μήνυμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από την ίδια την αγάπη. Τις γιορτινές μέρες θα περάσει ο Φώτης Αργουλόπουλος παρέα με ανθρώπους που αγαπάει και που ξέρει καλά ότι τον αγαπούν και εκείνοι. Άλλωστε, όπως μας είπε, αυτή η ιδιαίτερη και ζεστή σχέση που έχει με τους φίλους και φυσικά με την οικογένειά του είναι ό,τι πιο σημαντικό. Όσο για το δικό του φίλι της αγάπης, φέτος θέλει να το δώσει στον πρώτο άνθρωπο που θα βρίσκεται κοντά του τη στιγμή της Ανάστασης. Για να είναι εκεί δίπλα μου σημαίνει ότι είναι σημαντικός, μας είπε ο αγαπημένος παρουσιαστής. Τις άγιες αυτές μέρες στο μυαλό και η καρδιά του Νίκου Παπαδάκη βρίσκεται πάντα στους δικούς του ανθρώπους. Μάλιστα, όπως μας είπε, φέτος θα προσπαθήσει να κάνει ανάσταση στο Ρέθυμνο με την οικογένειά του. Όσο για το φιλί της αγάπης, θα το έδινα στους ανθρώπους που πραγματικά αγαπώ και ξέρω ότι είναι πάντα εκεί για μένα, στην οικογένειά μου και στους φίλους μου. Εκτός από τα καλλιτεχνικά του ενδιαφέροντα, ο γοητευτικός Κώστας Φραγκολιάς, όπως φαίνεται, ενδιαφέρεται και παρακολουθεί και τις πολιτικές εξελίξεις. Κάπως έτσι, το φιλί της αγάπης φέτος θα ήθελε να το δώσει σε ένα πρόσωπο μη αναμενόμενο, στον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Και ο λόγος? Γιατί είναι ο μοναδικός που το χρειάζεται πραγματικά μετά από όσα έχει ακούσει. Το Πάσχα για την Νίκη Κάρτσο να είναι μια ζεστή οικογενειακή γιορτή, μια γιορτή πλημμυρισμένη συναισθήματα που ξυπνούν μέσα μας την αγάπη και την ανάγκη να την εκφράσουμε με όλη μας τη δύναμη στους ανθρώπους που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Όπως λοιπόν μας είπε, το δικό της φιλί της αγάπης θα το έδινε στην οικογένειά της. Γιατί είναι οι άνθρωποι που αγαπώ πολύ και με αγαπούν και εκείνοι, γιατί βρίσκονται δίπλα μου και στις δύσκολες και στις όμορφες στιγμές. Και πριν ψήσει το νοβελία στην ιδιαίτερη πατρίδα της στη Θήβα, η Κατερίνα Ζαρίφη μοιράστηκε μαζί μας τις σκέψεις της για το πού θα ήθελε να δώσει το φιλί της αγάπης. Η επιλογή της είναι για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που ζουν κοντά στο σπίτι της στα Πατήσια, γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι φέτος της χάρισαν την ομορφότερη και πλέον αισιόδοξη εικόνα. Είδε τον ηλικιωμένο κύριο να περιμένει τη σύζυγό του στο δρόμο, να της χαρίζει ένα λουλούδι και να προχωρούν μαζί χέρι-χέρι. Πιστεύω ότι αυτή η εικόνα σπανίζει στις μέρες μας, ακόμη και σε δύσκολες συγκυρίες. Αν θέλεις να δείξεις αγάπη, το κάνεις. Η πιο ωραία απάντηση είναι της Κατερίνας. Ναι, τη χειροκροτώ. Και εγώ το ίδιο. Νομίζω ότι η πιο ωραία απάντηση ήταν της Κατερίνας. Νομίζω. Και η πιο πρωτότυπη, να την πούμε, του Κώστα Φραγκολιά. Δεν περιμέναμε τίποτα. Αναπάντηχε. Απρόβλεπτη. Και με το μεγαλύτερο ρίσκο. Ξαφνιαστήκαμε. Με το μεγαλύτερο ρίσκο, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Όταν φιλάς πολιτικούς, καμιά φορά. Δεν ξέρεις που θα σου οδηγήσει. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί, ναι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Θα ήθελε να δώσει, λέει ο Φραγκολιά, το φιλί της αγάπης στον Γιώργο Παπανδρέου, γιατί έχει ακούσει όσα έχει ακούσει και μπορεί να χρειάζεται ένα φιλί. Αλλά Κώστα μου, να σου πω κάτι. Εντάξει, δεν είναι και μόνο στη ζωή αυτή πεταμένο σε ένα παγκάκι όπως οι άστεγοι, όπως οι ανήμποροι, όπως οι άνεργοι. Αυτή τη πόλη. Ο κ. Παπανδρέου έχει την οικογένειά του, έχει τη γυναίκα του, έχει το παιδί του, έχει το μισθό του, τα παιδιά του, ναι, έχει το μισθό του, έχει τα λεφτά του, έχει τις καταθέσεις του, έχει το σπίτι του, έχει το αυτοκίνητό του. Δηλαδή, τόσοι άνθρωποι υπάρχουν που δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Γιατί δεν το δίνει αυτού το φιλί αυτό, λέω εγώ τώρα. Λέω, πετάω μια ιδέα. Εντάξει, θέλει να πει. Περιορέξει τον κύριο Παπανδρέου. Ναι, εντάξει, ο καθένα. Λοιπόν, Λαγιόπουλε, ναι. Για να μην προβώ σε ονόματα που μπορεί να μην θέλει αποκαλύψει ονομάτων, πού θα δώσει το φιλί εσύ, ναι, έτσι, σφίξε τη γραβάτα σου, πού θα δώσει το φιλί του τη βράδυ τη Ανάσταση. Στη σανίδα του snowboard. Στη σανίδα του snowboard. Η Ανάσταση έγινε, παιδιά, συγγνώμη. Το έδωσα. Το φιλί τη αγάπη που θα δώσει, ναι. Το φιλί τη αγάπη, εντάξει, πιστεύω ότι είναι άκρο οικογενειακό. Από τη στιγμή που δεν έχω δημιουργήσει οικογένεια εγώ ακόμα, πιστεύω ότι το αξίζει η οικογένειά μου. Δεν νομίζω ότι. Στη μαμά. Αρχικά, ναι, η μαμά. Ιδιαίτερα. Αχ, είναι τόσο προβλέψιμο αυτό το αγόρι, τι κρίμα. Ναι, τι να σου πω δηλαδή. Δεν ξέρω, αλλά, κάτι. Δεν θες αφού να με εκεί θα είμαι. Εκεί θα είμαι. Εντάξει. Δεν θέλει να πει, πρώτα δεν το αξίζει η οικογένεια. Εντάξει, οκ, ό,τι νομίζεις.
Okay. Λοιπόν, το φιλί της αγάπης, εκεί θα το δώσεις. Εσύ. Εγώ, κοίτα, το αναμενόμενο να πω στην γυναίκα μου και στην κόρη μου, αλλά θα το δώσω σε όλους εκείνους που είναι υπεύθυνοι τα τελευταία δύο χρόνια που έχει γίνει η ζωή μου απλούστερη. Δηλαδή, παλιά είχαμε λεφτά και λέγαμε πού θα πάμε διακοπές, πού θα πάμε το Πάσχα, πού θα πάμε τα Χριστούγεννα, τι θα ψωνίσουμε, τι θα κάνουμε. Τώρα που δεν έχουμε τίποτα, καθόμαστε σπίτι και βλέπουμε τηλεόραση. Άρα και περνάμε εξαιρετικά. Στους πολιτικούς το δίνεις, λοιπόν. Γενικά και σε άλλους. Άλλος λάρος μας βρήκε. Ευχαριστώ που κάνετε τη ζωή μου πολύ πιο εύκολη. Δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Κάθομαι σπίτι και βλέπω τηλεόραση και περνάει η ώρα μου. Κρεμόμαστε όλοι από τα χείλη του θηλυκού πειρασμού του Σαββατοκύριακου. Μήπως και πει κάτι που θα ταράξει τα νερά. Σταμάτα εσύ, Γιώργαντα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό πρέπει να το κάνω γιατί δεν γίνεται. Δεν θα δώσω ένα φιλί, αλλά το πρώτο φιλί το δίνω σίγουρα στη μαμά. Ωραία. Γιατί είναι η αγάπη αυτή που νομίζω είναι η πιο αγνή μορφή. Συμφωνώ. Συμφωνώ, δεν θα διαφωνήσω. Δώσε τρία. Σου δίνω τρία εγώ να δώσω. Τρία φιλιά. Τρία. Αγχώθηκα τώρα. Πάμε σε μια πιο βρώμικη μορφή αγάπης. Γιατί πρέπει να είναι βρώμικη, δεν κατάλαβα. Πιο spicy, είναι, παιδί μου. Πιο πικάντικο. Λοιπόν, εντάξει, μπορώ να δώσω ένα φιλί στον έρωτα που είναι να έρθει. Ωραίο, ωραίο. Να έρθει. Ναι, που δεν έχει έρθει. Δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα. Λοιπόν, και το τρίτο φιλί. Τι, ναι. Θα το δώσω. Θα το μοιράσω στην αδερφή και στον μπαμπά, γιατί ο μπαμπάς συνεχώς με παίρνει τηλέφωνο. Καλά, μόνο τη μητέρα σου, θυμάσαι. Μπαμπά. Αυτά είναι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα για να κρατήσουμε την αγωνία του κοινού που δεν υπάρχει βέβαια. Αλλά πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και ο Θέμης και εγώ θα σας πούμε πού θα δώσουμε τα φιλιά μας. Τα δικά μας φιλιά όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις.